αυτή που μας δίνεται μέσα στα πλαίσια των εορτίων εκδηλώσεων του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου, που στο όνομα του χτίζεται αυτός ο ναός και χτίζεται από την αγάπη σας. Είναι ένα θαύμα της αγάπης σας. Και θα είναι ένα αλλή ιεραποστολικό κέντρο, φιλανθρωπικό, είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό το Άγιο Όρος περιέβαλε με ιδιαίτερη αγάπη και στοργή την ανοικοδόμηση αυτού του Ιερού Ναού. Γι' αυτό και ξεκινούν να φύγουν την ησυχία και έρχονται εδώ στην ανησυχία. Σημασία έχει ό,τι είναι να το προσλάβουμε και να το κάνουμε προσευχή για να μπορέσουμε να δούμε το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού. Όλα αυτά υπόψη γίνονται με τις ευλογίες του Σεπτού μας Θεμενάρχου, Κυρίου Ανθίμου. Έτσι λοιπόν, όλοι μαζί αυτή τη στιγμή ανήκουμε πλέον στη φωνή, στην καρδιά του πατρός Εφραίου, ο οποίος εφραίνει πάντας εκείνους που προσέρχονται και τον ακούνε. Αλλά ήθελα και μια παράκληση για να μην στο τέλος χαλάσουμε την όλη ατμόσφαιρα. Θα ήθελα πρωτού βγείτε έξω από το ναό, βγαίνοντας, θα υπάρχει ένα πανέρι εκεί κάτω. Θέλουμε 5 έως 10 ευρώ. Είμαστε προς το τέλος και έχουμε ορισμένα πράγματα πρόχειρα για να λειτουργήσουν, όποτε έγιναν τα τέμπλα κτλ. Αλλά θα ήθελα μέσα από την καρδιά σας και να με συγχωρήσετε. Άλλωστε, έχω πάρει και τον τίτλο του Ζήτουλα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η αγάπη σας αυτή θα πιάσει τόπο και θα κάνει και αυτή το θαύμα, ώστε αυτές τις μέρες που ζοριζόμαστε να ανταποκριθούμε. Και πάλι, γέροντα πατέρα Εφραίου, με πολύ αγάπη και σεβασμό σας υποδεχόμαστε και μέσα σε αυτή την προσπάθεια να γίνει μια αληθινή κατοπορία τούτο μέσα στην ψυχή μας. Μετασευχάς και ευλογίας του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας Κυρίου Ανθίμου και τα ειδικά σας ευχάς πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, θα αποτολμήσω πάλι στην αγάπη σας και στα θεοφιλίωτα σας να είπω ολίγα τινά από όσα εδιδάχθην εκεί στον τόπο της μετανοίας μου, δια ένα θέμα το οποίο είναι από την αρχή και την φύση του δύσκολο και κουραστικό, θλιβερό. Δεν μας αρέσει να μιλούμε περί δαιμόνων. Μας αναπάμπει να ομιλούμε περί Αγίων Αγγέλων, περί Παραδείσου, περί των Αγίων της Εκκλησίας μας και κυρίως για την Παναγία μας. Είναι πολύ φυσικό για όλους μας. Όμως, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο πύρινος αυτός και διαπρίσιος κήρυκας της Εκκλησίας μας, ο πνευματικός νιαγάρας της Εκκλησίας μας, λέγει στους σοφούς λόγους του ότι είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας να γνωρίζουμε τον εχθρό μας, των κοινών εχθρών του γένους ημών, των ψυχοφάγων και ανθρωποκτόνων διάβολων. Πολύ καλά. Όχι για να τον τιμήσουμε, όχι για να του δώσουμε αξία, αλλά για να μπορέσουμε να ασφαλίσουμε τον εαυτό μας από τον αόρατο και ισόβιο και αμήλικτο πλέον πνευματικό και αόρατο πόλεμο εναντίον αυτού και εναντίον του εχθρού που πολεμεί εμάς. Έτσι λοιπόν, όπως λέγουν οι διακεκριμένοι έμπειροι στρατηγοί στους πολέμους, όποιος γνωρίζει καλά την γλώσσα του εχθρού του σε ένα πόλεμο,
τότε μπορεί καλά να παρακολουθήσει τι λέγει ο εχθρός. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει να μην αγνοούμε τα διανοήματα του εχθρού, να γνωρίζουμε πολύ καλά τι σκέπτεται αυτό το άτομο, το πνευματικό, αυτό το πρόσωπο συγκεκριμένα, το αόρατο, αυτός ο εχθρός, ο οποίος ασχολείται μόνον με εμάς και με τίποτα άλλο. Από τότε που έπεσε μέχρι σήμερα και μέχρι τέλος του κόσμου, ασχολείται μόνον με τον άνθρωπο. Και με ένα συγκεκριμένο λογισμό, πώς να τον πλανήσει, πώς να σκοτήσει τον νου του. Με τον νου του ανθρώπου έχει να κάνει ο νους του διαβόλου. Ο διάβολος είναι νους, πνευματικός, σκοτισμένος, διότι στηρείται παντελώς της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου, όπως γνωρίζουμε. Ο άνθρωπος και κυρίως ο βαπτισμένος, ο Ορθόδοξος Χριστιανός, έχουν τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου μέσα στο κέντρο της ψυχής και του νοός του. Έχει φως, έχει χάρη Αγίου Πνεύματος. Έχει όμως η χρώμος και σκότος. Έχει και αμαρτήματα και πάθη. Άλλο τα εξομολογημένα αμαρτήματα και άλλο τα ανεξομολόγητα αμαρτήματα. Ομιλούμε περί των αθεραπεύτων ακόμη παθών, περί των πνευματικών νεφών δηλωνότη που ακόμη σκιάζουν τα σακτίνα του νοετού ηλίου και δεν ενεργεί χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Έτσι λοιπόν είναι χρήσιμο και ψυχοφέλιμο να γνωρίζει κανείς όσα ο Θεός θα δώσει περί του εχθρού μας και κυρίως περί των δαιμονικών λογισμών, διότι αυτά είναι τα βέλη του, τα πυρφόρα. Αυτές είναι οι πνευματικές σφαίρες του, τα πυροβολία του, οι λογισμοί του. Δι' αυτό σκέφτηκα στην αγάπη σας να είπω αυτά τα πράγματα με θέμα ο Μυρμηγκολαίων Βελζεβούλ. Όταν ήμουν μικρός, πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, είχαμε μαθήματα μοναχικά και κυρίως για τους δοκίμους, με θέμα ο Μυρμηγκολαίων λογισμός, περί λογισμών, εκδεξιών και εξεγωνίμων. Οι ελλείψεις και οι υπερβολές αυτών των λογισμών των δαιμονικών, σύνθεσης και ανάλυσης ένα προς ένα όλων αυτών των λογισμών, δια όλη την κλίμακα του διαβόλου, των λογισμών. Και από τον δαιμονικό λογισμό των Μυρμηγκολαίοντα, κατά έναν έτσι τολμηρό προβιβασμό, καταντήσαμε και φτάσαμε στο Μυρμηγκολαίοντα Βελζεβούλ. Θα ενθυμίστε εις την Παλαιά Διαθήκη ότι εκείνος ο Θεόπτης, ο αγιότατος άνθρωπος και στήλος της υπομονής, ο Ιώβ, ο Πολύαθλος, αναφέρεται δια Πνεύματος Αγίου εις το τέταρτο κεφάλαιο, η εξής πρόταση που είναι καρπός αγιοπνευματικής εμπειρίας του. Μυρμηγκολαίων όλετο παρά του μη έχειν βορά. Με ένα ρο το βορά. Δηλαδή κάποιος μυρμηγκολαίων χάθηκε διότι δεν είχε να φάει. Αυτός ο στίχος που είναι ως προμετωπίδα σε αυτό το θέμα, ότι υπάρχει κάποιος μυρμηγκολαίων που πρέπει να τον πεθάνουμε της πείνας εμείς τελειωματικά. Δεν έχει να πεθάνει επειδή δεν βρήκε τροφή, αλλά επειδή δεν του δίδουμε εμείς τροφή. Επομένως, κάθε μυρμηγκολαίων ζει και βασιλεύει και τυραννεί, κατά τυραννή μάλιστα, όλους μας, διότι εμείς του δίδουμε φαγητό και μάλιστα πλουσιότατο φαγητό. Επομένως ζει και βασιλεύει, σε όσους βασιλεύει, όχι σε όλους. Του δίδουν λοιπόν πλούσιο φαγητό. Ποιο είναι αυτό? Τα αμαρτήματα. Και μάλιστα συγκεκριμένα είδη αμαρτημάτων. Αλλά δεν είναι το θέμα τώρα περί αμαρτημάτων αυτών. Όμως του αρέσουν οι λογισμοί.
Επειδή ο νους ο δαιμονικός, ο νους του εχθρού μας, του Βελζεβούλ, του βυθίου δράκοντος, του δαίμονος, του πρώην αιωσπόρου, όπως και να το πούμε το ίδιο είναι, παράγει λογισμούς, σκέφτεται έναν μόνο λογισμό πώς να ξεγελάσει τον άνθρωπο που έχει πνεύμα Άγιο. Πώς θα τον κάνει συγκοινωνώ εις τον Άδη. Πώς θα πλουτίσει τον Άδη. Γεννιούνται οι άνθρωποι και έχουμε χαρά μεγάλη, διότι γεννήθηκε άνθρωπος εις τον κόσμο, λέγει ο Χριστός μας στο Άγιον Ευαγγέλιο του. Και είναι πολύ φυσικό. Και οι γονείς πανηγυρίζουν και κλαίνουν από χαρά και ενθυμούνται τους προηγουμένους λογισμούς και ξεχνούν και τις ασθένειες και τους πόνους, διότι γεννήθηκε άνθρωπος εις τον κόσμο. Και λέγει ο διάβολος, ένας ακόμη άνθρωπος γεννήθηκε για την κόλαση. Γιατί αυτός ο λογισμός, εκ των προτέρων γιατί αυτός ο λογισμός. Μα τι πρέπει να σκεφτείμε, ότι γεννήθηκε άνθρωπος για τη βασιλεία των ουρανών, ποτέ για τον εχθρό μας. Εμείς ευχόμαστε να σωθούμε όλοι μας και θέλουμε να σωθούμε. Φανταστείτε να μην σωθούμε, τι έχει να γίνει. Ο εχθρός όμως έτσι μόνο σκέφτεται, πάντοτε αρνητικά και δεν μένει στον επίπεδο των λογισμών, φιλολογικά και φιλοσοφικά, το κάνει και πράξη και το κάνει εφόρου ζωής πόλεμου. Λοιπόν, ο Αγιότατος Ιώβ ο Πολύαθλος, δια Πνεύματος Αγίου, έδωσε αυτήν την λύση, αυτήν την ιερά αποκάλυψη θα λέγαμε, που οι μακάριοι πατέρες μας, κυρίως ο Μέγας Μακάριος ο Αιγύπτιος, αργότερα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, οι μεγάλοι νηπτικοί πατέρες μας με προεξάρχοντα το πρίτανιν όλων των μοναχών και ησυχαστών των Μέγαν Αντώνιων, μας ανέλησαν αυτούς τους λογισμούς, πώς σκέφτεται ο εχθρός δια όλους μας και πώς μπορούμε έναν τον λογισμό να τον εξιχνιάσουμε, λόγου χάρη, δια έναν λογισμό, λέγουν οι πατέρες, «Σι τις ή ο λογισμέ, η μέτερος ή τον υπεναντίον. Είσαι προϊόν του Αγίου Πνεύματος, είσαι του διαβόλου, είσαι ειδικός μου, του ειδικού μόνο ως προϊόν, κάποιου άλλου αγγελικού πνεύματος, κάποιου Αγίου. Από πού ξεκινά αυτός ο λογισμός, πόθεν έρχει, πού μεταβαίνεις, ποια είναι η κατάληξη αυτού του λογισμού». Διότι ο λογισμός πρέπει οπωσδήποτε να γίνει έργο και πράξη. Ποτέ δεν θα αναπαυθεί ο εχθρός μας να μείνει στο επίπεδο των λογισμών ή στο άλφα του πολέμου. Πάντοτε θα καταλήξει στο ωμέγα και θα κάνει τα πάντα για να καταλήξει στο ωμέγα. Μάλιστα, πολεμώντας έναν μεγάλον ασκητή εις την Βουλή των Δαιμόνων, αποφάσισαν οι δαίμονες λέγοντες να μην μας λένε δαιμόνια εάν δεν το ρίξουμε. Και το ρίξανε στο τέλος, μετά από τόσα χρόνια. Επομένως, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Έτσι λοιπόν ο Αγιότατος Ιώβ μας δίδει αυτήν την εμπειρική αποκάλυψη ότι ο δαιμονικός λογισμός που στην αρχή είναι ως μύρμης και κάποτε μπορεί να καταλήξει ως λέον και μάλιστα ωραιόμηνος, μανιακός, πεινασμένος και ψωριασμένος, πνευματικά λέω, και μετά πρέπει ο καθένας να γίνει πνευματικός Ηρακλής για να πνίξει αυτόν τον λέοντα που μεγενθύθηκε και έγινε γίγαντας. Ενώ στην πρώτη κατηγορία του λογισμού των Μύρμηγα μπορεί κανείς αμέσως να τον πατάξει. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες μας, όπως γράφουμε εκεί στο χαρτάκι που πήρατε, κάθε προσβολή δαιμονική στην αρχή του καλείται Μύρμηγς. Κάθε λογισμός που είναι στο πρώτο στάδιο της προσβολής, λόγου χάρη, δεν σώζεσαι. Ό,τι και να κάνεις δεν θα σωθείς. Ένας λογισμός είναι, μια σκέψη είναι. Αλλά ξέρετε πόσοι επίστησαν από αυτόν τον λογισμό. Ξέρετε τις οδυνηρές συνέπειες αυτού του λογισμού όταν κανείς πλανηθεί και πιστεί. Όχι σε αυτήν τη σκέψη, αλλά επειδή δεν θέλει να συμβληθεί κανένα. Να πει λόγου χάρη, να ταπεινωθεί και να πει, ξέρεις, ο διάβολος μου λέγει ότι δεν θα σωθώ. Είναι αλήθεια?
αλλά μας κλείνει το στόμα τοκοφών και άλλων δαιμόνιων και λέγει μην το πεις πουθενά, σε κανέναν. Δεν θα σε καταλάβουνε, άλλωστε δεν ζουν σαν και σένα, είναι κατώτεροι από σένα. Άλλο δαιμόνιο, άλλη πλάνη, άλλη υπερηφάνη, άλλη κατάκριση. Και έτσι λοιπόν δεν το λέγουμε σε κανέναν, το κλείνουμε στον εαυτό μας, πλανώμε πολύ πολύ καλά τον εαυτό μας, είναι η χειροτέρα πλάνη από όλες, να πλανά κανείς σε εαυτόν. Και κανείς πείθοντας τον λογισμό αυτό μπορεί να καταλήξει στην αυτοκτονία. Δι' αυτό οι αυτοκτονούντες, όσοι ανά την οικουμένη και ανά τους αιώνας κατέληξαν σε αυτή την κατάσταση, λέγουν οι πατέρες ότι έφτασε κανείς στην θλίψη. Αργότερα έφτασε στην κατάθλιψη, έφτασε στη μελαγχολία, έφτασε στην δαιμονική λύπη που έκλεισε το στόμα του και σφραγίστηκε. Άντε τώρα να του ανοίξουμε το στόμα. Έφτασε στην απόγνωση, κατέληξε στην απελπισία και από την απελπισία μονόδρομος κατευθείαν δι' αυτοκτονία. Ποιος να καταλάβει αυτόν τον άνθρωπο μικρόν και μεγάλο πόσο υποφέρει, πόσο δυσκολεύεται και κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να θέσει τέλος της στη ζωή του. Όλοι μας έχουμε τις ασχολίες μας, τις δουλειές μας. Δεν μπορούμε να βρούμε χρόνο, δεν απευθύνουμε στην αγάπη σας, για τέτοια πράγματα πνευματικά. Και έτσι λοιπόν ξαφνικά ακούμε κάποιος έδωσε τέλος στη ζωή του, έτσι ή αλλιώς. Και τότε ανακαλούμε και τότε μετανοούμε και τότε λέγουμε, αλλά πλέον είναι αργά. Πρέπει λοιπόν ο λογισμός του μύρμηγκος να μην θεριέψει μέσα στον άνθρωπο και καταλήξει του λέοντος, διότι δεν θα έχει τα πνευματικά δυνάμεις να τον νικήσει και θα συντριβεί και θα τον τσακίσει αμήλικτο ο εχθρός. Κάθε λογισμός στην αρχή, ως λογισμός μύρμηγκος, είναι αυτός ο οποίος εισέρχεται μέσα στον ανθρώπινο νου. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο νους ημών επλάστη ως φως πνευματικών, καταρχήν μέσα εις τον παράδεισον δια να βλέπει, όχι για να σκέπτεται, αλλά μόνο για να βλέπει. Ο νους λέγεται μάτι, οφθαλμός της ψυχής. Όταν λέγει λόγου χάρη το Άγιον Ευαγγέλιον ο οφθαλμός του σώματος εστίν ο οφθαλμός, εννοεί το νουν, όχι των σωματικών βολβών, αλλά των ψυχικών, ο οποίος είναι νους. Και αυτός επλάστη μόνο και μόνο δια να βλέπει και να απολαμβάνει αιωνίως ατελευτήτως την μακαριότητα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε λοιπόν το μεγαλύτερο δώρο από τον κοινό δημιουργό μας, τόσο οι Άγιοι Άγγελοι που είναι νόες, πνευματικοί, όσο και οι άνθρωποι να έχουμε νουν. Και οι Άγγελοι είναι νόες και ο άνθρωπος έχει νουν. Και οι δύο έχουν οφθαλμό πνευματικό που δια Πνεύματος Αγίου πρέπει να βλέπουν αιωνίως τον Θεό οι σεσωσμένοι άνθρωποι. Αυτός ο νους που πλάστηκε μόνο για να βλέπει, όταν έγινε πεπτοκός στην εξορία εδώ στον κόσμο, μέχρι σήμερα σε όλους μας, κατήντιζε δυστυχώς να σκέπτεται. Άλλο πράγμα να βλέπεις και να απολαμβάνεις και άλλο πράγμα να σκέπτεσαι. Βλέπετε ότι έχουμε φτάσει σε αυτή την ταλαιπωρία όλου του ανθρωπίνου γένους. Να σκεπτόμεθα και τι δεν σκεπτόμεθα. Είναι αδύνατο να τολμήσουμε στον εαυτό μας να καταγράψουμε όλες τις σκέψεις μας. Δεν θα έχουμε πρόσωπο να σταθούμε. Μα είναι δυνατόν να σκέπτομαι αυτά τα πράγματα πρώτα τις ανηθικότητες, τις εσχρότητες, τις βρωμερότητες. Καλά λένε ότι έγινε παγκόσμιο πορνείο και διαφθορά όλος ο κόσμος, μικρή και μεγάλη. Δεύτερον, οι κατακρίσεις. Αυτός φταίει. Ο Αδάμ φταίει, η Εύα φταίει, ο διάβολος φταίει, ο αρχιεπίσκοπος φταίει, ο πατριάρχης φταίει, ο τάδε φταίει, όλοι φταίνε, μόνον εμείς δεν φταίμε. Όλοι φταίνε, καμιά αντίρρηση. Εμείς δεν φταίμε. Εάν θα ξεκινήσουμε ότι φταίμε εμείς, θα κλείσει το στόμα μας για τους άλλους. Φταίνε όλοι, ο καθένας γνωρίζει. Εάν θα πιστέψουμε ότι φταίμε για όλα τα αμαρτήματα εμείς, είτε έχουμε δίκαιο είτε έχουμε άδικο, θα πρέπει να κλείσει το στόμα μας. Εφόσον το στόμα μας λαλεί, άρα φταίνει και οι άλλοι. Και φταίνει οι άλλοι περισσότερο από μας. Επομένως είμαστε καλύτεροι αυτόν. Άρα αυτοδικαιώνουμε τον εαυτό μας. Είναι αδύνατο να αποφύγουμε το λάθος, για να μην πω και την πλάνη.
Πώς λοιπόν θα αναπαυθεί η δική μου συνείδηση, εφόσον φταίει ο άλλος περισσότερο από μένα, εφόσον είμαι καλύτερος από τον άλλον, πώς δεν θα λαλήσει το στόμα μου και τι έχει να πει και να σκεφτεί ακόμη περισσότερο. Αυτά όμως τα καταγράφουν τα δαιμόνια. Είτε έτσι είτε αλλιώς, θα πρέπει να γνωρίζουμε και το πιστεύω ότι το βιώνετε όλοι σας πατρές και αδελφοί μου, ότι όλους τους λογισμούς μας που σκεφτόμαστε ως συγκαταθέσεις, όχι ως απλές σκέψεις, αλλά ως ολοκληρωμένες συγκαταθέσεις, είναι όλες καταγεγραμμένες. Πρώτον, οι καλοί και οι κακοί λογισμοί ως συγκαταθέσεις, που είναι πρώτο στάδιο πάσης αμαρτίας της συγκατάθεσης, είναι όλες καταγεγραμμένες από το κομπιούτερ αυτού τον υπολογιστή, τον αγγελικό. Ο άγγελος φύλακας ημών έχει αυτό το διακόνημα, να καταγράφει όλους τους λογισμούς μας ως συγκαταθέσεις, επαναλαμβάνω, ως λόγους που είναι από την καρδία μας ηλυμένες και αρίονται και όλα τα έργα μας τα οποία είναι δια των Χριστών ή είναι δια των διάβολων. Γράφει και τα θετικά και τα αρνητικά. Ενώ ο εχθρός μας γράφει μόνο τους κακούς λογισμούς. Μόνο. Δεν του συμφέρει να γράψει κανέναν καλό λογισμό για τον αυτονόητο λόγο ότι κατακαίγεται. Ο καλός λογισμός που έχει μέσα χάρη Αγίου Πνεύματος τον κατακαίει. Κατακαίει και τα δικά μας τα πάθη. Και έτσι λοιπόν λέγει κανείς, συμφέρει να σκέφτομαι πονηρά διότι ιδύνομαι διανοητικά. Αν είναι δυνατόν να υπάρχει μια ιδύτητα, μια γλυκύτητα δαιμονική φυσικά, με το να σκέφτεται κανείς πονηρά, στα αρχικά λόγου χάρη, ή να κατακλίνει και τον άλλον. Ξέρετε, στην κατάκριση υπάρχει μια γλυκύτητα. Θα τον εξοντώσουμε. Φταίει και όλα, τελείωσε το θέμα. Δεν θα γλιτώσει από το χέρι μας. Και έτσι λοιπόν τα δικά μου τα αμαρτήματα πηγαίνουν πίσω. Τα δικά μου τα πάθη πηγαίνουν πίσω. Πώς θα εφαρμοστεί ο δεύτερος νόμος της εντολής της αγάπης του πλησίου μας και του εχθρού μας. Πώς θα την εφαρμόσουμε αυτή την εντολή για να αριστεύσουμε σε αυτή την εντολή. Για να φωτίσει το Πνεύμα το Άγιο και το πλησίο μας, διότι εάν δεν έχω καλούς λογισμούς για αυτόν, για τον οποιοδήποτε άνθρωπο, δεν θα πληροφορηθεί ποτέ, παρακαλώ, ότι εγώ τον αγαπώ πραγματικά και θέλω το καλό του. Είναι που είναι αυτός, είμαι και εγώ έτσι, πού θα καταλήξουν τα πράγματα. Να λοιπόν οι λογισμοί πώς αυξάνουν και γράφουν οι δαίμονες τόμους και τόμους λογισμών. Τι θα γίνει εν ημέρα Κρίσεως όταν αυτά τα βιβλία ανεχθούν και διαβαστούν από τον Χριστό μας. Έτσι λοιπόν, από την όρεση της Θείας Μακαριότητος του Νεός μας, καταντήσαμε, επαναλαμβάνω, και είναι η γνώμη των Πατέρων να σκεφτόμεθα. Και έτσι λοιπόν ο νους παράγει λογισμούς. Καθώς όμως ανδριώνεται πνευματικά ο άνθρωπος, θα πρέπει να αρχίσει να κλαδεύει τον τρόπο σκέψεώς του και να μπορεί να σκέφτεται εντελώς συγκεκριμένα πράγματα με απόλυτη ευθύνη και σαφήνεια, ώστε αυτά τα οποία σκέφτεται πλέον να κτίζουν μέσα του το πνευματικό του άνθρωπο και να απλώνονται μέσα στο περιβάλλον του και να αρωματίζουν το περιβάλλον του, είτε οι άλλοι το γνωρίζουν είτε το αγνούν. Διότι η αρετή έχει από μέσα της την αφάνεια και την ταπείνωση. Δεν πρέπει να γνωρίζουν οι άλλοι πώς σκέφτομαι για τους άλλους, διότι θα χάσω τον μισθό μου. Χιλιάδες φορές συμφέρει να μην γνωρίζει κανένας και η συνείδησή μας να είναι αναπαυμένη όταν κάνουμε την προσευχή μας και έχουμε λογισμό για τον άλλον πολύ καλύτερο από ό,τι έχουμε για τον εαυτό μας. Αυτό είναι ένα θετικό κέρδος και τα δικά μας πάντα να θεραπεύσουμε και τον άλλον πραγματικά να βοηθήσουμε. Ό,τι και αν λέγει και αν κάνει. Πρέπει λοιπόν αυτό το φως του καλού λογισμού να απλωθεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να γιάσει, επαναλαμβάνω, και τον αέρα και το περιβάλλον, ακόμη και τα άψυχα αντικείμενα, είπαν οι πατέρες, αυτός ο θετικός υγιής λογισμός απλώνει και χαριτώνει. Όταν όμως από τις πολλές σκέψεις ο άνθρωπος δεν νύφει, δεν προσέχει, δεν κάνει τη λεγόμενη αυτοκριτική και την λεγόμενη αυτοκατηγορία του εαυτού του ως αυτομεμψία, ως μια αρετή βασική, τότε σιγά σιγά δημιουργείται ο εξής λογισμός ως πάθος και συνήθεια. Να ασχολούμεθα με μικρούς λογισμούς που εμείς τους τρέχουμε εν γνώση ή εν αγνία και στο τέλος να διαπιστώνουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε με μεγάλα θηρία, με μεγάλους λογισμούς, ως λέοντας και δράκοντας.
Και πολλές φορές έτσι λοιπόν εμφανίζεται ο εχθρός μας και μας βάζει αυτούς τους μεγεθυμένους όντως λογισμούς, τους μίμικας που έγιναν στους οφθαλμούς μας λέοντες και τώρα αρχίζουν μας κατασπαράζουν ανηλέητα. Είναι μία βεντούζα η οποία από μιζά, ικμάδα και ζωτικότητα από αίμα καρδίας και νός. Είναι μία ομίχλη που σκοτίζει την διάνοια και δεν αφήνει το φως του Αγίου Πνεύματος να δει κανείς καθαρά τον εαυτό του. Και αυτή είναι η ταλαιπωρία του ανθρωπίνου γένους. Η ερώτηση των πατέρων στα θέματα αυτά των δαιμονικών λογισμών έχει ως εξής και το καταθέτω στην αγάπη σας και ως εξομολόγηση ή στην Παλαιά Διαθήκη που ακόμη δεν είχε σταυρωθεί ο Χριστός, δεν είχε έρθει στη σαρκωμένη αγάπη. Ο εχθρός, ο διάβολος, ως πραγματικά δράκον οριόμενος κατασπάραζε τους ανθρώπους και οι μισοί ήταν ανήθικοι και άλλοι μισοί ήταν δαιμονισμένοι, υποστατικά δαιμονισμένοι. Αν τώρα έχουμε τόσους δαιμονισμένους, φανταστείτε τι γινόταν στην Παλιά Διαθήκη. Και δεύτερον, ότι όλοι κουβαλούσαν τα αμαρτήματά τους τα ανεξομολόγητα. Πρώτα τον προπατορικό τους, τον ρήπο, και δεύτερον τόσα άλλα επίκτητα και πρόσθετα. Αδεράπευτα πάθη, αγιάδευτες πληγές, σωματικές ασθένειες, σκότος της ελαφητών, λίγο στη σκιά βρισκόταν ο παλιός Ισραήλ. Αυτή η χαόντες κατάσταση και να βασιλεύει ο εχθρός. Εάν βρισκόμασταν εμείς με αυτή τη γνώση της Καινής Διαθήκης σε εκείνα τα χρόνια θα λέγαμε «Αυτά είναι τα παιδιά του Θεού, εκεί οδηγούμεθα», τότε καλύτερα να μην υπήρχε κανείς στον κόσμο. Εάν πλουτίζουμε τον Άδη κατά αυτόν τον τρόπο, απέθνησκο και πού πηγαίναμε. Υπήρχε λοιπόν μεγάλος πνευματικός πόνος και αυτά θα τα βιώσουμε κι εμείς όταν απέρθουμε του κόσμου τούτου και περνούμε τα εναέρια τελώνια που μερικοί δεν τα πιστεύουν και τελέγουν και παραμύθια. Όταν όμως τελωνιστούμε και τα περάσουμε, τότε πλέον κανείς θα καταλαβαίνει ότι είναι όλα αληθινά και δεν είναι ψεύτικες εφευρέσεις να φοβίζουν μερικούς αδαείς. Διότι σήμερα όλοι είναι νουνηθείς και διακριτικοί και οι γνώσεις επληθήτης φόρα. Τότε λοιπόν είχε αυτή τη μονοκρατορία ο εχθρός, ο μεγάλος αυτός δικτάτορος και τύραννος όλων των τυράννων διάβολων. Σταρκωθείς ο Χριστός μας όμως, στην σταύρωσή του, εσταύρωσε την αμαρτία. Διότι ο διάβολος είναι η πηγή πάσης αμαρτίας και η αμαρτία εγέννησε θάνατον και σωματικό και ψυχικό θάνατο. Λοιπόν, από τον διάβολο που είναι πρωτέτειος και πρώτος εφευρετής πάσης αμαρτίας, έχουμε όλα αυτά από την ιερά. Σταυρωθείς όμως ο Χριστός μας, λέγουν οι πατέρες μας τόσο στα κείμενα του Ευαγγελίου, όσο τα υμνολογικά και τα θεολογικά, και μάλιστα γράφεται εκεί πέρα μέσα στην ιερά ακολουθία του μεγάλου, του μεγάλου αγιασμού. Συνέτριψας χάρας των δαιμόνων. Συνέχλασας κάρας των δημόνων. Και στην οπισθάμων ευχή της προηγιασμένης παρακαλούμε να μας αξιώσει ο Χριστός μας να συντρίψουμε και εμείς τα σκάρας των δαιμόνων. Αυτή η πρόταση να συντρίψουμε και εμείς τα σκάρας των δαιμόνων, τα σκεφαλά των δαιμόνων, των βυθίων δρακόντων δηλαδή, όπως και έκανε ο Χριστός μας, τι σημαίνει και πώς ερμηνεύεται. Ο εχθρός ο νοητός, ως σκέτος νους που είναι, σκοτισμένος βέβαια, σκέφτεται συνεχώς πώς να υποσχελίσει τον άνθρωπο. Αυτός ο τρόπος των λογισμών, αυτός ο τρόπος του σκέπτεστε του εχθρού απεκαλύφθη εν ημίν εν πνεύματι Αγίου. Μέσα στην Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε τα διανοήματα του εχθρού. Μας το λέγει καθαρά ο Απόστολος Παύλος, δεν αγνοούμε τους λογισμούς των δαιμόνων. Ξέρουν οι δαίμονες ότι δια Πνεύματος Αγίου, εάν κανείς φτάσει στην ύψη και την προσευχή την ωερά, θα μπορεί να καταλάβει καθαρά όλους τους δαιμονικούς λογισμούς και να τους λεπτολογήσει και να τους αξιολογήσει. Αυτή η απόλυτος γνώσης η πνευματική, είναι μεγάλος κίνδυνος για τον εχθρό, διότι δεν μπορεί από πουθενά να κρυφθεί. Έτσι λοιπόν, ο τρόπος του σκέπτεστε του εχθρού, που ονομάστηκε κεφαλάς, κεφαλή των δαιμόνων, ο Χριστός μας την συνέτριψε.
έδωσε αυτήν την χάρη και στους ανθρώπους, τους δούλους του, τους πιστούς μαθητάς και δούλους του, να έχουν αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να καταλαβαίνουν τους λογισμούς, να εξιχνιάζουν τους λογισμούς και να εξωστρακίζουν αυτούς τους λογισμούς με πνευματικούς και αγίους λογισμούς. Στη θέση των παθών έχουμε την θέση των θεοειδών αρετών του Αγίου Ευαγγελίου μας. Αυτό δεν υπήρχε στην Παλιά Διαθήκη. Αυτή η χάρη που δόθηκε πλουσιοπαρόχος, αυτοναπαρόχος, κατ' υπερβολήν, υπερβολώντος που λέγει ο Άγιος Ιουλιανός, δεν υπήρχε στην Παλιά Διαθήκη. Είναι χάρισμα των ανθρώπων της Καινής Διαθήκης, της εποχής μας δηλαδή. Έτσι λοιπόν συνετρίβει η κεφαλή του δράκοντος, αλλά δεν συνετρίβει ο δράκον. Όλο το σώμα του νοητού δράκοντος υπάρχει και υφίσταται. Υπάρχει ο έθρος. Απλώς ο λογισμός του δράκοντος συνετρίβει. Απεκαλύφθη ημίν, της Ορθοδόξης δηλαδή, το πώς σκέπτονται οι εχθροί μας για όλους τους Ορθοδόξους και για όλους τους λογισμούς. Ξέρετε, οι χειρότεροι λογισμοί που μπορούν να βάλουν οι δαίμονες στους ανθρώπους είναι πρώτα-πρώτα της αρνήσεως κατά του Χριστού, της προδοσίας κατά του Χριστού, της απιστίας κατά του Χριστού, της απελπισίας κατά του Χριστού, της βλασφημίας κατά του Πνεύματος του Αγίου. Όλα αυτά τα οποία είναι μία βλασφημία κατά του Θεού που δίδει αυτή την αμετανοησία, αυτή την ισόβιο ασυγχωρησία που κάνουμε στον εαυτό μας για να καταλήξει ο άνθρωπος σίγουρα εις τον Άδη, για να μη σωθεί. Αυτός ο τρόπος των λογισμών, των πολύ ισχυρών λογισμών, αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους για να μπορούν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και των μυστηρίων, κυρίως της νοεράς προσευχής και της νηστείας και της πνευματικής μελέτης, να εξιχνιάζουν έναν τους λογισμούς. Οι άνθρωποι που ασχολούνται πνευματικά με αυτόν τον τρόπο της ζωής βρίσκονται σε έναν νοητό κόσμο, σε μία σφαίρα λογισμών. Από αυτόν τον κόσμο ήδη εισέρχονται στον πλανήτη, σε έναν άλλον πλανήτη, νοητών, ας το ονομάσουμε έτσι, κυρίως και στη Βασιλεία των Ουρανών. Το σώμα μας περιπολεύει εδώ στη γη, ο νους θα πρέπει να ασχολείται με τα ουράνια, διότι με το λίγο εκεί θα βρεθούμε και θα λογοδοτήσουμε. Αυτός λοιπόν ο τρόπος ο δαιμονικός που αποκαλύφθηκε και ξεσκεπάστηκε πρώτα από τον Χριστό μας και δεύτερον εις τους ανθρώπους του Χριστού, ερμηνεύεται με αυτόν τον θεολογικό όρο «συνέτρεψας κάρας των δαιμών». Και έτσι λοιπόν ο εχθρός έχει την κεφαλή του και κομμένη. Πριν πλησιάζουμε κάθε εχθρό, πριν ομιλήσουμε για κάθε εχθρό δαιμονικό, θα πρέπει κανείς εκ των προτέρων να προγνωρίζει και να πιστεύει ακράδαντε ότι η κεφαλή του είναι τελείως κομμένη. Ένας δράκοντας χωρίς κεφάλι. Το αποκεφάλισε ο Χριστός μας, αυτό το κεφάλι, στην σταύρωσή του. Και έτσι λοιπόν, ο εχθρός με κομμένη την κεφαλή, πάλι υπάρχει, δεν εξαφανίστηκε, τον άφησε παιδαγωγικά. Τον άφησε πάλι να υφίσταται και πάλι να μας πολεμεί με λογισμούς, δια να βαθμολογείται πάντοτε η προαίρεσή μας και η πίστη μας. Βλέπετε στην εποχή της Καινής Διαθήκης πως όλοι οι Άγιοι Πατέρες πολεμούν λησαλέως με τους δαιμονικούς λογισμούς, αλλά και με αυτά τα δαιμόνια πραγματικά, σώμα με σώμα. Ενθυμίστε τι υπέστη ο Άγιος Αντώνιος σε ηλικία 20 ετών μέσα σε εκείνο τον τάφο, πραγματικό ξυλοδαρμό έως θανάτου. Και βρισκόμαστε στην εποχή της Χάριτος. Πότε είναι αυτή η εξουσία? Τι παραχώρησε ο Θεός μας? Έχασε τίποτα ο Άγιος Αντώνιος καθόλου? Τι έχασαν τα δαιμόνια? Τα πάντα. Έχουμε στην εκκλησία μας τον Άγιον Αντώνιο. Έχουμε και τη διδασκαλία του Αγίου Αντωνίου, η οποία μας ενισχύει πάρα πολύ στο πνευματικό τρόπο της ζωής και κυρίως εις τους λογισμούς μας κατά του εχθρού. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου αγαπημένοι, η κεφαλή του δράκοντος έχει κοπεί. Αλλά δια τι λειτουργεί ακόμη αυτός ο εχθρός και έχει την εξουσία, ώστε τόσοι άνθρωποι στην οικουμένη, άλλοι να λέγουν πως σεληνιάζονται, άλλοι να έχουν υποστατικά δαιμόνια και στον τόπο μας και αλλαχού και εκ των Ορθοδόξων. Πού αυτή η εξουσία? Στην εποχή της Χάριτος συμβαίνει ακριβώς το εξής παράδοξο.
ενώ απολαμβάνουμε όλη τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά ο άνθρωπος με την δική του ραθυμία, με τη δική του αμέλεια και τη δική του ακηδεία, στα πνευματικά μόνο, όχι στα υλικά, δίδει σιγά σιγά και ανεπαίσθητα δικαίωμα στον εχθρό, και όταν αυτό το δικαίωμα μεγαλώσει και συσσωρευτεί και ξυχυλήσει, τότε πλέον η διάνοια του ανθρώπου βλέπει τεθλασμένα. Βλέπει στραβά και πλάγια. Το ίδιο το βλέπει λανθασμένο. Και έτσι λοιπόν έχει μια πλάνη στον εαυτό του για να πείθεται ότι όπως τα σκέπτεται και όπως τα βλέπει είναι τα τέλεια. Δι' αυτό και δεν ερωτούμε τους άλλους. Όχι από αγάπη και εμπιστοσύνη, αλλά διότι είμαστε εκ των προτέρων πεπισμένοι πως δεν γνωρίζουν αυτά που γνωρίζουμε. Είμαστε ανώτεροι αυτό. Και ξέρετε πώς υποβόσκει αυτή η υποβρόχιος ίησης και ο εγωισμός. Τι ζημιά μπορεί κάνει αν παρεχωρήσει ο Χριστός μας και η καλή μας η Παναγία. Αυτός λοιπόν ο τρόπος σκέψεως της διανοίας μας που δίδει αυτό το δικαίωμα, σιγά σιγά σκοτίζει την διάνοια παντελώς και τυφλώνεται. Έχουμε την ψυχική τύφλωση. Αυτό είναι που γράφει ο Χριστός μας, άμπε στους νεκρούς, θάμψε τους εαυτών νεκρούς. Υπάρχουν νεκροί σωματικά, υπάρχουν όμως και ψυχικά νεκροί. Αυτούς να κλάψουμε, όχι τους σωματικά που κοιμήθηκαν εν Κυρίω και απλήθαν στη βασιλεία των ονομάτους ζώντας, οι οποίοι είναι ψυχικά νεκροί και αμετανόητοι και ανεξομολόγητοι, χωρίς μυστήρια. Και ο Θεός τους χαριτώνει και υγεία τους δίδει και πλούτη τους δίδει και τα πάντα τους δίδει, για να είναι παντελώς αναπολόγητα η ημέρα κρίσεως. Μήπως δεν θα απολαύσουν άλλη μακαριότητα στον άλλο κόσμο? Μήπως ο παράδεισος αυτών θα είναι μόνο ο κόσμος αυτός, ο βραχής, ο πλάνος και ο πατεώνας? Υπάρχει αυτό το μήπως που αιωρείται και με φόβο πολύ λέγεται στην αγάπη σας. Όμως ο καλός Χριστός μας θα εξαντλήσει, λέγει στον προφήτη Ισαΐα, όλα τα όρια της υπομονής μου, λέγει ο Χριστός, όμως ακαθεαυτόν. Ού θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, κανενός αμαρτωλού. Θα εξαντληθεί η Θεία Υπομονή και η Θεία Μακροθυμία που είναι απέραντος, αλλά όχι άπειρος, με την έννοια του κόσμου και του χρόνου τούτου. Και όταν εξαντληθεί θα έρθει το δρέπανο του θανάτου και θα τον πάρει ευνηδίως και πολλάκις και με κακό τρόπο θανάτου. Είτε μικρός είτε σε μεγάλη ηλικία. Τι οδυνηρό να είναι κανείς σε πολύ μεγάλη ηλικία και να έχει πεθάνει με έναν ατιμωτικό και προσβλητικό θάνατο, να ντρεπόμαστε και να ομολογήσουμε και να πούμε ότι ο Τάδε έτσι απέθανε, κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι τον είδαμε. Τι λυπηρό που είναι. Λοιπόν, δίδοντας το δικαίωμα στον εχθρό μας με το να κάνουμε τόσες αναρρύθμιτες πονηρές συγκαταθέσεις, λέγουν οι πατέρες, σκοτίζεται διάνοια παντελώς και τυφλώνεται. Ένας λοιπόν τετυφλωμένος νους διανοητικά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που την καθιστά ανενεργό παντελώς, είναι ως να πηγαίνει αυτός από μόνος του πλέον στον εχθρό. Όχι ο εχθρός εαυτόν, αλλά ο άνθρωπος στον εχθρό και προς την ουρά του δράκοντος, η οποία ενεργεί όπως η ουρά του σκορπιού και του λέγει «τσίμπησέ με». Και φυσικά ο εχθρός τον τσιμπά, τον φαρμακώνει, τον βάζει χειρότερος λογισμός. Και μετά λέμε, κάποιος με τσίμπησε, κάποιος εχθρός με προσέβαλε, κάποιος διάβολος μου έκανε ζημιά. Γιατί, εφόσον ζούμε στην εποχή της Χάριτος, μα μη δίδουμε αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, αυτός ο μυρμηγκολέων θα χαθεί εάν δεν έχει βορρά, εάν δεν έχει πνευματική τροφή. Την τροφή τη δίδουμε εμείς, πόθεν, από τα αισθητήριά μας. Έλεγε ένας γέροντας, ο οποίος είναι τολμηρός στις εξομολογήσεις του και τις έχει γράψει, καυπόμεθα πέρα της παρθενίας μας, της λεγόμενης παρθενίας μας, ψυχής και σώματος. Όμως το μάτι βλέπει πονηρά. Ενθυμίστε αυτό που έγραφε ο Άγιος Βασίλειος, «Και γυναίκα ου γινώσκω και παρθένος ου και μη», και κυριολεκτούσε. Και ταπείνωνε τον εαυτό του που είναι τόσο αυστηρός ο Μέγας Βασίλειος. Ονομάστηκε ένας ζωντανός άγγελος από τη ζωή του, δια την μεγάλη του αγνότητα και τη μεγάλη του ταπεινότητα και ασκητικότητα. Και τόλμησε να πει αυτόν τον λόγο, ότι και το ένα δεν γνωρίζει και από το άλλο δεν καυχάται ότι έχει απόλυτη παρθενία και ψυχής και σώματος. Ίσως να εννοούσε κάποιες συγκαταθέσεις, ο Θεός γνωρίζει.
Αυτό όμως λέγουν οι πατέρες ότι καυχόμεθα δια κάτι που έχουμε την μωράν παρθενία, εάν την έχουμε στο βαθμό που την έχουμε, όμως οι αισθήσεις, οι σωματικές αισθήσεις των οφθαλμών των σωματικών αρέσκονται και δίνονται να βλέπουν πονηρά από σταρκικής πλευράς. Αυτός ο τρόπος της οράσεως της πονηράς που μπορεί να φτάσει μέχρι την λαγνία των οφθαλμών δίδει τροφή στους εχθρούς. Και έτσι λοιπόν τα σύννεφα σκοτίζουν τη διάνοια και λίγο-λίγο η χάρη του Αγίου Πνεύματος συσσωρεύεται και αποταμιεύεται. Συσκοτίζεται η διάνοια και έτσι έχουμε άσικη συστολή της χάρητος. Είναι ό,τι πρέπει για τον εχθρό να γίνει λέον και να μας κατασπαράξει. Και μετά θα έχουμε παράπονο, θα λέγουμε γιατί ο εχθρός μας πολεμεί, γιατί ο εχθρός κάνει αυτά τα πράγματα σε εμάς τους Ορθοδόξους που ζούμε στην εποχή της χάρητος. Αυτός ο τρόπος της σκέψεώς μας, η αδολισχία μας στον τρόπο σκέψεώς μας είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Είναι προελίασης, είναι μία έτσι εισαγωγική χάρη για να φτάσουμε στην ωερά προσευχή. Αυτό ονομάστηκε προσοχή και νύψεις. Πρέπει πρώτα κανείς να προσέχει και μετά να προσεύχεται. Εάν δεν θα μάθουμε την τέχνη των λογισμών, τότε μπορεί ο εχθρός να θερίζει εν ώρα προσευχής. Τι ήταν, ε? Λοιπόν, οι Άγιοι Πατέρες μας επιμένουν στο να μην δίδουμε δικαίωμα στον εχθρό. Έτσι λοιπόν, εφόσον κανείς νύφει πάνω στους λογισμούς του με αυτοκριτική, με αυτομιψία και αυτοκατηγορία, σιγά σιγά αρχίζουν οι λογισμοί να ξεδιαλύνουν και να ξεχωρίζονται μέσα μας. Και αρχίζει κανείς που διάγει πνευματική και σταθερή ζωή να ασχολείται μόνο με τους ειδικούς του λογισμούς. Είναι πραγματικά δύσκολο να ξεχωρίσουμε πότε η προσβολή γίνεται συγκατάθεσης. Και κάθε αμαρτωλή συγκατάθεσης, όπως ξέρουμε κατά τη διδασκαλία όλων των Αγίων Πατέρων, είναι πρώτο στάδιο αμαρτίας. Αυτή την εξομολογούμεθα. Εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας εις την πράξη, όχι τους λογισμούς μας, απλές τις σκέψεις που έρχονται και παρέχονται. Η συγκατάθεση είναι πρώτο στάδιο αμαρτίας, ψυχικής αμαρτίας, ολοκληρωμένης αμαρτίας κατά 50% της ψυχής μας, την οποία αν δεν εξομολογηθούμε και αν δεν τακτοποιήσουμε, αυτό μας καταλογίζεται ως αμαρτία. Όταν λέγει λόγου χάρη το Άγιον Ευαγγέλιον κάτι που είναι στερεότυπο και το επαναλαμβάνουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες, στο Άγιο Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Χριστός μας το λέγει, εάν θα δω πονηρό μία γυναίκα, ήδη εμίχευσα αυτήν εν την καρδία αυτού, λέγει το Άγιον Ευαγγέλιο. Αναφέρει ένα στερεότυπο Ευαγγέλιο. Και πολλοί νέοι λέγουν, κοίταξα πονηρά, λέγει μια κοπέλα, κοίταξα πονηρά, ήδη εμίχευσα, ήδη επώνευσα, έχει γίνει αυτό το πράγμα, έγινε ή δεν έγινε. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν, έγινε ή δεν έγινε, πότε έγινε, πώς θα το ξεχωρίσουμε, για να κανονίσουμε και την εξομολόγηση. Ξέρετε, είναι ένα βάσανο αυτός ο τρόπος σκέψεως. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ απλού λογισμού και μέχρι συγκαταθέσεως. Στην αρχή ο εχθρός μας πολεμεί αμήλικτα με βομβαρδισμό με ένα σμήνος πολλών λογισμών σε συγκεκριμένο θέμα, λόγω χάρη στους πονηρούς λογισμούς που είναι πιο συγκεκριμένα τα θέματα. Όταν όμως κανείς παλέει με αυτούς τους λογισμούς, η ψυχή ανθίσταται. Η καλή πλευρά του έσου ανθρώπου ανθίσταται και διαμαρτύρεται. Αντιπαλέει με υγιείς λογισμούς, από ό,τι εδιδάχθη. Από ότι το Πνεύμα του Άγιου φωτίζει την διάνοια και την μνήμη του και λέγει δεν είναι έτσι τα πράγματα, ανθίσταται. Πολεμεί ο εχθρός, πολεμούμε κι εμείς. Γίνεται λοιπόν η πάλη και η μάχη. Όταν θα γίνει όμως συγκατάθεσης αυτοστιγμής, μαγικά όπως λέγουν μερικοί, σταματούν
Όλοι οι βομβαρδισμοί αμέσως σταματούν, όλοι οι λογισμοί. Αμέσως όλοι οι λογισμοί, όλα τα πυροβολικά σταμάτησαν σε στιγμή χρόνο. Απόλυτη σιγή και ησυχία, δεν ακούγεται τίποτα. Έγινε συγκατάθεση. Το τείχος έπεσε, το κάστρο γκρεμίστηκε, ο άνθρωπος νικήθηκε, έγινε συγκατάθεση, ο εχθρός πανηγυρίζει. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να κάνουμε μία συγκατάθεση, όσο και επιρρηπείς και εμπαθείς να είμαστε. Δείτε τιτάνια μονομαχία μέσα μας και το καταλαβαίνουμε. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε λογισμό και κυρίως το λογισμό της κατακρίσεως. Και όταν έχουμε και δίκαιο και μας πνίγει το δίκαιο και άλλος έχει όλο το άδικο και έχει και την εξουσία και την θέση και το πάνω χέρι και τη δύναμη, ξέρετε πόσο δυσκολεύεται ο απλός και πιστός άνθρωπος να κάνει αυτοκριτική και να πει ότι εγώ φταίω, δεν φταίει ο άλλος. Και να μην φταίει. Και να μην σου ελέγχει η συνείδηση. Και να πρέπει να πείσεις τον εαυτό σου ότι πτές. Έτσι είναι η δασκαλία των πατέρων. Και για αυτά που φταίμε και αυτά που δεν φταίμε θα πρέπει να πούμε για να αναπαυθεί η συνείδησή μας. Διαφορετικά θα έχουμε την λογική δικαιοσύνη ότι εμείς έχουμε το δίκαιο, δεν θα αναπαυθεί η συνείδησή μας, ούτε ο άλλος θα πληροφορηθεί. Κάνοντας αυτή την αυτοκριτική ότι εμείς φταίμε για όλα. Και όταν το πιστέψουμε και η συνείδηση θα αναπαύεται, αλλά και η δικαιοσύνη του Θεού θα ενεργήσει αμέσως. Θα έλθει η τιμωρία στον άλλον, δηλαδή παιδαγωγική, φωτιστική, διότι δεν θα τιμωρήσει ο Χριστός τον άλλον που φταίει, αλλά θα τον φατίσει με το Πνεύμα του Άγιον, θα μαλακώσει τη σκληρά καρδία του, διότι εμείς κάναμε καλό λογισμό και προσευχηθήκαμε και έως δακρύο. Ξέρετε, αυτές οι προσευχές που κάνουμε όλοι μας δια τους άλλους, που είτε τους γνωρίζουν είτε τους αγνοούν, πόσο πολύ ευεργετικά επιδρούν πνευματικά και κοινωνικά, αν θέλετε, στο σύνολο των λαών της γης. Πόσο πολύ μεγάλη ιεραποστολή κάνουμε όταν προσευχόμεθα και σχηματίζουμε καλούς λογισμούς. Αγίους λογισμούς, αν θέλετε, για όλους τους ανθρώπους που γνωρίζουμε και αγνοούμε. Διότι ενώ ο Χριστός τα γνωρίζει όλα και γνωρίζει και την κατάληξη ενός εξημών εκάστου, αλλά δεν έχει βγάλει την τελική απόφαση. Εγώ θα κρίνω, λέγει ο Χριστός. Αλλά να που δεν κρίνει ακόμη μέχρι το τέλος της ζωής μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να κρίνουμε εμείς νωρίτερα κανέναν, ούτε και τον εαυτό μας να τον καταδικάσουμε με απελπισία και απόγνωση. Διότι και η απελπισία, όπως ξέρουμε, όπως γράφει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι βλασφημία κατά του Πνεύματος του Αγίου. Δεν θα απελπιστούμε. Αυτός που απελπίζεται νομίζει πως τα αμαρτήματά του είναι τόσα πολλά που πλέον το έλεος του Θεού δεν θα τον συγχωρέσει. Δεν μπορεί ο Θεός να τον συγχωρέσει, άρα είναι καταδικασμένος για την αφάνεια. Και αυτό είναι η βλασφημία του Θεού. Και όσοι πείθονται, μετά μπορεί να οδηγηθούν στο τέλος και στην αυτοχειρία. Αυτή η τέχνη των λογισμών, για να μην γίνει συγκατάθεση πονηρά και κυρίως το θέμα της κατακρίσεως, είναι κάτι που το Πνεύμα το Άγιον θα το χαρίσει στους ανθρώπους και θα βρουν άνεση και ελευθερία στην διάνοιά τους. Είναι όπως λέγουν άλλοι πατέρες, αναπνέει κανείς άλλον αέρα ελευθερίας χάριτος από αυτά τα βρώμικα και δύσκολα πάθη που μας καταδιερανούν ημέρα και νύχτα. Πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, ο εχθρός δεν θα πάψει να μας πολεμεί έως εσχάτης μας αναπνοής. Όσοι όμως έχουν μεγάλη σωματική ηλικία και πνευματική διάθεση, διαπιστώνουν ότι με το πέρασμα των χρόνων, καθώς ορίμασαν σωματικά και ετοιμάζονται για την αναχώρηση και για το κριτήριο, πλέον αποκτούν και την φρόνηση και τη διάθεση και υπολογίζουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα και τους κάθε λόγους, διότι αυτά τα πράγματα έχουν αντίκτυπο στη συνείδησή μας. Δεν είναι αστεία και παιχνιδάκια. Άλλο οι μικροί και οι αρχάριοι, οι μεγάλοι και οι όριμοι. Με αυτούς έχει να γίνει η μονομαχία μέσα στην Εκκλησία και με τα όργανα του σκότους, αλλά και με τον κάθε ένα μας όταν θα έρθει η ώρα της αναχωρήσεως όλων. Να μας σκεπάσει το Πνεύμα το Άγιο και να ζητήσουμε από τον Χριστό και από την Παναγία μας φρόνηση, σύνεση και διάκριση.
διάντηση των πνευμάτων, όπως γράφουν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, για να ξεχωρίζουμε τους λογισμούς μας, όχι για τους άλλους, συμβολεύοντας και παιδαγωγώντας τους άλλους, αλλά μόνο τον εαυτό μας. Έτσι ασφαλίζουμε τον εαυτό μας και συγχρόνως προετοιμαζόμαστε για αυτήν την μονομαχία, διότι στο τέλος της ζωής μας, στον τελευταίο πνευματικό γύρο, θα είναι ο δυσκολότερος λογισμός μας. Η πεπτουσία και η κοινή συνισταμένη όλων των λογισμών μας, όλης της πίστεώς μας, όλων των εμπειριών μας και των γνώσεων που έχουμε, σαν ένας λογισμός θα μονομαχήσει με τον εχθρό. Θα απέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα απέλθουμε. Τι λέγει η συνείδηση? Με αυτόν τον λογισμό θα μας βγει η ψυχή. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος έχει συμφιληθεί με τη συνείδησή του, πόσο ειρηνικά και απαλά του βγαίνει η ψυχή, η παρουσία των Θείων Αγγέλων και των Αγίων ακόμα. Γι' αυτό πολλοί δεν έχουν ψυχοράγινο. Γι' αυτό πολλοί απέρχονται με ειρηνική κατάσταση και είναι ένα μεγάλο πανηγύρι να βλέπει κανείς την έξοδο μιας διάφθης ψυχής. Αυτήν την χάρη ζητούμε εμείς οι ευτελείς μοναχοί από την αγάπη σας. Αυτό ζητούμε από όλους και κυρίως από το Πνεύμα του Άγιον, να σκοτίζει τον εχθρό και να φωτίζει το νου μας. Να τον σκοτίζει και να τον απομακρύνει. Βέβαια, το έχει δώσει το χάρισμα, αλλά δια τον κάθε έναν, καθώς αγρώνεται πνευματικά μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Ευχηθείτε και δεηθείτε, παρακαλώ, και τώρα το Άγιο Διάστημα της Μεγάλης Συνεργοσύνης του Αγίου Πάσχα που διερχόμεθα, το υπόλοιπο διάστημα να είναι νικηφόρο σε όλους τους λογισμούς κατά του εχθρού, του ανθρωπίνου γένους μας, και να κάνουμε λογισμούς Χριστού και με αυτούς τους λογισμούς να τρεφόμεθα πνευματικά, που είναι η μητέρα των αρετών, των καλών λογισμών, για να αξιωθούμε όλη της Βασιλείας των Ουρανών. Ευχαριστώ την αγάπη σας και τον κόπο που κάνετε για να ακούσετε έναν αμαρτωλό μοναχό. Δεν γνωρίζω, Πάτερ Βασίλη, εσάς θα μου γέρω. Έχω κουράσει την αγάπη όλων των ελευθερία, είχατε κάποια ερώτηση, κάποια ίσως στα συμφωνία, είχατε κάποιο παράδοση. Κάντε λίγη υπομονή. Λίγη υπομονή για να γίνει και η εμπέδωση όλης αυτής της κατήχησης. Μήπως κάποιος ή κάποια έχει κάποιο ερώτημα, απορία, αδυναμία, κάτι δηλαδή που μου υπόθηκε και διαπιστώνει το αδιέξοδο. Κάποιος... Είναι κανείς να ρωτήσει κάτι στον Γέροντα? Τώρα είναι ευκαιρία, γιατί δεν έχουμε πάντα αυτές τις ευκαιρίες. Κανείς? Μια ερώτηση. Έλα το προστά. Ήθελα να ρωτήσω, έτσι με πολύ απλά λόγια, πώς μπορούμε να μπούμε σε έναν δρόμο και να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ποιοι λογισμοί είναι από τον Θεό, ποιοι από τον άλλον, ποιοι από τον νου μας. Τι θα μας οδηγήσει σε αυτό? Πρώτα-πρώτα ο πνευματικός μας. Ο πνευματικός μας, η μυστηριακή ζωή, η νοερά προσευχή, η νηστεία και η μελέτη των πατέρων. Η συστηματική μελέτη των πατερικών κειμένων, εκτός από τη γνώση που μας δίδει, βάζει μέσα μας, μέσα στο νου μας δηλαδή, πλουτίζει τους λογισμούς μας με λογισμούς Αγίους και Θείους. Αρχίζουμε, καταλαβαίνουμε πώς εσκέπτονται οι Άγιοι για όλα τα θέματα που αποσχολούν και εμάς. Και έτσι λοιπόν και εμείς κάνουμε λογισμούς Αγίους, δηλαδή εμβολιάζουμε τη διάνοια, τον τρόπο σκέψεώς μας με τους λογισμούς των Αγίων και έχουμε αυτή την κοινή επιτυχία. Κανείς άλλος. Να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Γέροντα, Πατέρα Εφραίμ, για την αγάπη του.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, τον τόνο που είπατε, να βλέπει και όχι να σκέφτεται. Μόνο με την ωραία προσευχή. Η ευχή του Χριστού κλαδεύει. Κλαδεύει πάρα πολύ καλά. Πρώτον τα βλαπτικά, τα μαθήματα στην πράξη. Δεύτερον τα περιτά, τα οποία είναι τα πάθη. Τρίτον τα καλά, μετά τα πολύ καλά και μένουν μόνο τα λίγα καλά που είναι τα ουράνια. Έτσι και τα επίγεια πράγματα τα ρυθμίζουμε τόσο πολύ απλά χωρίς να πολυσκεφτόμαστε και να πολυσυζητούμε. Γι' αυτό η προσευχή ονομάστηκε αντιλογισματικό φάρμακο. Και πάλι θερμές ευχαριστίες τον Άγιο Γιώργο να μας χρησιμοποιήσει τις προσευχές του. Εμείς πάντα τον θυμούμαστε, αλλά καλό είναι να θυμούμαστε και αυτά τα οποία μας καταθέτει εδώ, μέσα σε αυτό το ναό του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου, αυτού του Αγίου, του υπερασπιστή της Ορθοδοξίας και της Ρωμαιοσύνης, αλλά και της ορθής πίστεως.